Καλησπέρα σε όλους και όλες σας. Ευχόμαστε να είστε όλοι και όλες σας καλά και αισιόδοξοι. Σας καλωσορίσουμε στη Virtual Open Day του Διαδηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική. Πρόκειται για μια διαδικτυακή παρουσίαση με σκοπό την γνωριμία και την ενημέρωση του Διαδηματικού Προγράμματος Σπουδών με έδρα το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαρακοπείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Τμήμα με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η εκδήλωσή μας είναι ανοιχτή και απευθύνεται στους υποψήφιες φοιτητές, φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση στην ανοιχτή προκήρυξη για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Το πρόγραμμα της εκδήλωσής μας είναι ότι θα ξεκινήσει την εκδήλωση ο αναπληρωτής διευθυντής του προγράμματος, ο επίκουρος καθηγητής Χρήστος Δίου. Στη συνέχεια, ο καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ο καθηγητής Μαγκλογιάννης Ηλίας. Και στη συνέχεια, ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωνίου, κύριος Θεμιστοκλής Έξαρχος, ζητώ συγγνώμη. Στο τέλος της εκδήλωσης, θα έχετε δυνατότητα να κάνετε τις ερωτήσεις σας και να απαντηθούν σε θέματα σπουδών και διαδικασίας της προκήρυξης. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εκδήλασή μας θα μαγνητοσκοπηθεί. Κύριε Δίο, έχετε τον λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για την εισαγωγή και για την διοργάνωση της εκδήλωσης, κύριε Παρδά. Θα μοιράσω την οθόνη μου. Ελπίζω να φαίνεται. Ναι, είναι οκ. Okay. Ωραία. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και από μένα στην σημερινή παρουσίαση του νέου αυτού διαδηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, ψηφιακές υπηρεσίες υγείας και αναλυτική. Θα ονομάζομαι Χρήστος Δίου, είμαι επίκουρος καθηγητής στο Χαρακοπείο Πανεπιστήμιο στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής. Και σε αυτή την παρουσίαση αρχικά θα μιλήσουμε λίγο για για τις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας και το λόγο που είναι καλή ιδέα να κάνει κάποιος ένα τέτοιο μεταπτυχιακό, γιατί λοιπόν έχει ενδιαφέρον αυτή η περιοχή σήμερα. Έπειτα θα μιλήσουμε για κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με το ίδιο το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Και έπειτα, πολύ συνοπτικά, θα πω δύο λόγια για την έρευνα που γίνεται στο δικό μας τμήμα. Και εκεί και οι συνάδελφοι από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα έχουν τη δυνατότητα φυσικά να κάνουν κάτι αντίστοιχο σχετικά με την ερευνητική δουλειά που γίνεται και στα δικά τους ιδρύματα. Με συγχωρείτε. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε μιλώντας για τον χώρο της ψηφιακής υγείας. Ένα φαινόμενο που υπάρχει στις μέρες μας και ασκεί μεγάλη πίεση στα συστήματα υγείας παγκοσμίως είναι η γύρανση του πληθυσμού. Ο μέσος όρος ηλικίας αυξάνεται και μαζί με αυτόν αυξάνονται και οι χρόνιες παθήσεις, το ποσοστό του πληθυσμού που πάσχει από χρόνιες παθήσεις, που είτε απαιτούν συχνή είτε εντατική ιατρική φροντίδα. Αυτό με τη σειρά του ασκεί πίεση στα συστήματα υγείας, γιατί δεν αυξάνονται με αντίστοιχο τρόπο οι προϋπολογισμοί υγείας στα διάφορα κράτη. Και ταυτόχρονα παρατηρείται μια μεγάλη διακύμαση μεταξύ κρατών σε ό,τι αφορά τα επίπεδα προϋπολογισμού στο σύστημα υγείας, το οποίο δημιουργεί και ανισότητες σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Ταυτόχρονα έχουμε την πανδημία, το COVID-19, που όπως όλοι είδαμε άλλαξε κάπως απότομα τις προτεραιότητες. Καταλάβαμε όλοι από πρώτο χέρι ότι η υγεία δεν είναι μόνο κάτι το οποίο αφορά τέλος πάντων την υγεία των ανθρώπων, αφορά και την κοινωνία, αφορά και την οικονομία με τρόπο άμεσο και επιτακτικό. Οπότε άλλαξε η σημασία που δίνουμε στις υπηρεσίες υγείας και άλλαξαν και οι προτεραιότητές μας. Επιπλέον, με βάση αυτό το μετασχηματισμό, έχουμε πλέον αυξημένες απαιτήσεις από τον τομέα της υγείας. Απαιτούμε από την υγεία να απαντήσει σε πολύ δύσκολα ερωτήματα. Απαιτούμε ένα μετασχηματισμό από μια υγεία που βασίζεται στην θεραπεία σε μια υγεία που βασίζεται στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση. Ζητάμε την θεραπεία σε ασθένειες που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ανίατες και ταυτόχρονα ζητάμε πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για όλους, ανεξαρτήτως τοποθεσίας και ανεξαρτήτως χρόνου.
και ζητάνε περισσότερες δυνατότητες για ιατρική από απόσταση, για παροχή υπηρεσιών υγείας από απόσταση. Λύση σε μεγάλο βαθμό σε πολλά από αυτά τα προβλήματα είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών υγείας. Πάμε να πούμε δύο λόγια για το τι είναι αυτό. Γενικότερα, όταν μιλάμε για ψηφιακό μετασχηματισμό σε ένα κλάδο, μιλάμε για την αξιοποίηση των σημαντικών καινοτομιών που έχει προσφέρει η τεχνολογία τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα τις μεγάλες δυνατότητες στην ανάλυση δεδομένων και τις δυνατότητες που προσφέρει η ίδια η ανάλυση δεδομένων και τη δυνατότητα που έχουμε για την αυτοματοποίηση διαδικασιών. Είτε αυτές γίνονται με ρομπότ τα οποία είναι μηχανικά και ενεργούν στο φυσικό κόσμο, είτε μιλάμε για λογισμικό το οποίο αυτοματοποιεί κάποιες διεργασίες που μέχρι σήμερα γινόντουσαν από τους ανθρώπους. Αποτέλεσμα του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι η αυξημένη παραγωγικότητα, η ευκολότερη προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, νέα δεδομένα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά αυτούς που λαμβάνουν την υπηρεσία μειωμένη πολυπλοκότητα και ως αποτέλεσμα της βελτιστοποίησης των διεργασιών έχουμε και μειωμένο κόστος. Τώρα όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, έχουν φοβερό ενδιαφέρον για την υγεία συγκεκριμένα, γιατί μπορούμε να αποκομίσουμε άμεσα τεχνικά ωφέλη, όπως για παράδειγμα την υποστήριξη ιατρικών αποφάσεων, την αύξηση της αποτελεσματικότητας, μείωση καθυστερήσεων κτλ. Αλλά μπορούμε να έχουμε και πιο γενικά ωφέλη στην ίδια την ιατρική επιστήμη, γιατί αποκτούμε νέες μεθόδους για διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία, μειώνονται οι χρόνοι παραμονής σε μονάδες συντατικής θεραπείας και έχουμε τη δυνατότητα πλέον να προσεγγίζουμε ασθένειες ή ασθενείς με εξατομικευμένο τρόπο. Όλα αυτά ήδη συμβαίνουν και διαπιστώνεται ότι υπάρχει ανάγκη να ενισχυθεί παραπάνω η γνώση σε αυτές τις περιοχές και η δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Να αναφέρω και κάποια έτσι παραδείγματα που είναι λίγο πιο απτά και πολλά από αυτά συμβαίνουν σήμερα. Έχουμε την τηλεϊατρική. Ξέρουμε όλοι ότι πλέον μπορούμε για ορισμένες τουλάχιστον παθήσεις να μην επισκεφτούμε τον γιατρό μας, αλλά κάνουμε μια τηλεδιάσκεψη μαζί του. Έχουμε τη δυνατότητα λεπτομερούς παρακολούθησης ασθενών τόσο εντός όσο και εκτός της κλινικής. Υπάρχει πλέον η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Και ταυτόχρονα έχουμε το IoT, το διαδίκτυο των πραγμάτων. Έχουμε τις συσκευές να αποκτούν ολοένα και περισσότερους αισθητήρες. Οι αισθητήρες γίνονται πιο προσιτοί οικονομικά. Ενσωματώνονται σε νέες συσκευές. Τα κινητά μας, για παράδειγμα, αποκτούν ολοένα και περισσότερους αισθητήρες. Οι οποίοι δίνουν επιπλέον δυνατότητες για απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών συνέχεια και σε μεγάλη λεπτομέρεια. Μπορούμε να έχουμε όμως και άλλες εφαρμογές, όπως για παράδειγμα την παρακολούθηση της χρήσης νοσοκομιακού εξοπλισμού, ώστε να καταλαβαίνουμε, να βελτιστοποιήσουμε το allocation των πόρων που έχουμε σε ένα νοσοκομείο, για παράδειγμα, ή να δούμε πού έχουμε ανάγκες, ώστε να κάνουμε τις κατάλληλες προμήθειες. Και όλες αυτές οι διεργασίες παράγουν πλούσια δεδομένα που επιτρέπουν τη δημιουργία μοντέλων στατιστικού συμπερασμού και πρόβλεψης. Και ερχόμαστε τώρα στο άλλο κομμάτι, που επίσης εφαρμόζεται όλο ένα και περισσότερο, που είναι τα big data, τα μεγάλα δεδομένα και η τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε δεδομένα που είναι ετερογενή, παράγονται διαρκώς, συνέχεια, και τα οποία πλέον αρχίζουμε να αξιοποιούμε. Μπορούμε να φτιάξουμε, αξιοποιώντας τέτοια δεδομένα, μοντέλα πρόβλεψης, για παράδειγμα, να προβλέψουμε ανάγκες σε φάρμακα, κλίνες, σε ένα νοσοκομείο. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τέτοια δεδομένα για να λαμβάνουμε στρατηγικές αποφάσεις σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τις προμήθειες που πρέπει να κάνουμε ή την εξειδίκευση του προσωπικού μας. Και πηγαίνοντας ένα επίπεδο παραπάνω στη δημόσια υγεία, μπορούμε πλέον να έχουμε evidence-based policies, σχεδιασμό με βάση ενδείξεις και δεδομένα, ξεκινώντας από το ίδιο το σύστημα υγείας, αλλά μπορούμε να φτάσουμε και έξω από αυτό, μέχρι θέματα που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με τον αστικό σχεδιασμό και τον τρόπο που αυτός επηρεάζει την υγεία. Και στο άλλο κομμάτι, συμπληρωματικά, έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση, που εξελίσσονται με ταχύτατο ρυθμό και μπορούν να επιτρέψουν την αυτόματη ανάλυση ιατρικών εικόνων και σημάτων, υποστηρίζοντας, για παράδειγμα, αποφάσεις εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού. Μπορούν να βοηθήσουν στην ίδια την κλινική έρευνα, δηλαδή να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα δεδομένα που συλλέγονται, ώστε να καταλάβουμε καλύτερα, να αποκτήσουμε γνώσεις ό,τι αφορά την ίδια την ιατρική.
και επίσης μπορούν να υποστηρίξουν και τη φαρμακευτική έρευνα, καθώς σήμερα εφαρμόζονται μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Σαν έτσι ενδεικτικά παραδείγματα από δική μας προηγούμενη έρευνα, μπορούμε, έχοντας ένα smartwatch, να παρακολουθούμε, για παράδειγμα, τις διατροφικές συνήθειες ασθενών απομακρυσμένα και συνέχεια. Μπορούμε να ξέρουμε πότε έφαγε κανείς, πόσες μπουκές έφαγε, πόσο γρήγορα τις έφαγε και να παρακολουθήσουμε, εντάξει, αυτό μπορεί να έχει μια εφαρμογή σε lifestyle, αλλά υπάρχουν ασθένειες, όπως για παράδειγμα καρδιαγγειακές παθήσεις, όπου είναι σημαντικό να έχουμε ακριβή γνώση του αν ένας ασθενής συμβαδίζει με τις ιατρικές συστάσεις. Αντίστοιχα, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι αισθητήρες, όπως για παράδειγμα αυτός ο αισθητήρας μάσησης, που μπορεί να επιτρέπει και να καταλαβαίνουμε τα χαρακτηριστικά του φαγητού που τρώει ένας ασθενής. Και όλη αυτή η πληροφορία να συνοψίζεται στον θεράποντα γιατρό, ώστε να μπορέσει να βοηθήσει καλύτερα να δώσει πιο προσωποποιημένες συμβουλές σε έναν ασθενή. Και όταν πάμε σε επίπεδο πληθυσμού, μπορούμε να συλλέγουμε τέτοιες πληροφορίες συμπεριφοράς και να τις συσχετίζουμε με το περιβάλλον, ώστε, για παράδειγμα, να κάνουμε στοχευμένες παρεμβάσεις στο αστικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, να εντοπίσουμε περιοχές όπου τα παιδιά που μένουν εκεί έχουν χαμηλά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας και να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, ως, για παράδειγμα, ένας δήμος ή κάποια δημόσια αρχή. Όλα αυτά είναι παραδείγματα των δυνατοτήτων που προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην υγεία και της αλλαγής παραδείγματος, η οποία δίνει το κίνητρο για τη δημιουργία του μεταπτυχιακού μας προγράμματος. Οπότε πάμε να δούμε κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, είναι διιδρυματικό πρόγραμμα σπουδών. Οι φορείς είναι το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο με το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς με το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με το Τμήμα Πληροφορικής. Το αντικείμενο, όπως διατυπώνεται και επίσημα, είναι η επιστημονική εξειδίκευση νέων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα των ψηφιακών υπηρεσιών υγείας και των σχετικών μεθόδων ανάλυσης δεδομένων. Τη διαβίω εκπαίδευση επιστημόνων, οι οποίοι ήδη απασχολούνται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημοσίου του ιδιωτικού τομέα, και την προετοιμασία για σπουδές διδακτορικού επίπεδου στα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών. Ο συνολικότερος σκοπός είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας για την ανάπτυξη και διαχείριση εφαρμογών ψηφιακής υγείας και αναλυτικής. Σε ό,τι αφορά το ποιος μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα για αυτό το μεταπτυχιακό, μπορεί οποιοδήποτε έχει τίτλο πρώτου κύκλου σπουδών σε ΑΗ της Ελλάδας ή σε αναγνωρισμένο ίδρυμα του εξωτερικού. Και οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να στελεχώσουν υπηρεσίες και οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και να υποστηρίξουν έρευνα και εκπαίδευση σε θέματα που άπτονται της ανάπτυξης εφαρμογής και διαχείρισης εφαρμογών πληροφορικής της υγείας και αναλυτικής δεδομένων. Τώρα, αν το πάμε λίγο πιο, ας πούμε, απλά, γιατί να θέλει κανείς να παρακολουθήσει αυτό το πρόγραμμα σπουδών? Αν θέλετε να εργαστείτε στην ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στην υγεία, αυτό θα σας δώσει την υποδομή για να μπορέσετε να το κάνετε, το πρόγραμμα. Η ιδέα είναι ότι μπορεί να έχετε κάποιες γνώσεις στον τομέα της υγείας, μπορεί να έχετε γνώσεις στον τομέα της πληροφορικής, αλλά όταν εργάζεστε για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, πρέπει να δείτε πώς αυτά τα δύο συγκλίνουν και πώς, τι δυνατότητες δίνει η τεχνολογία στην υγεία. Και το μεταπτυχιακό είναι σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει ακριβώς την υποδομή που χρειάζεται για να μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο. Είτε είστε εσείς που αναπτύσσετε την τεχνολογία, είτε είστε εσείς που θέλετε να παρουσιάσετε καινούργιες ιδέες για την ανάπτυξη τέτοιων προϊόντων και υπηρεσιών. Μια άλλη διάσταση είναι ότι τόσο η τεχνολογία όσο και η εφαρμογή των τεχνολογιών, των ψηφιακών τεχνολογιών στην υγεία εξελίσσονται ραγδαία. Και κάθε χρόνο βγαίνουν καινούργια προϊόντα και βγαίνουν και πολλές δημοσιεύσεις επιστημονικές που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο. Για να μπορέσει κανείς να τις παρακολουθήσει, επίσης χρειάζεται ένα υπόβαθρο, το οποίο δεν επαρκεί, τέλος πάντων, στις περισσότερες περιπτώσεις, η γνώση που έχετε προπτυχιακά. Και φυσικά, ως επαγγελματίας υγείας, μπορείτε να χρησιμοποιείτε πιο αποτελεσματικά νέες τεχνολογίες υγείας, αν έχετε παραπάνω γνώση για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Και φυσικά, όπως αναφέρεται και επίσημα,
Αν σας ενδιαφέρει να σπουδάσετε σε διδακτορικό επίπεδο πλέον πάνω σε αυτό το αντικείμενο, το μεταπτυχιακό αυτό προσφέρει την αντίστοιχη προετοιμασία. Σε ό,τι αφορά τώρα το κύκλο σπουδών, έχουμε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Είναι 2 εξάμηνα που έχουμε μαθήματα και 1 εξάμηνο που είναι η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Η διάρκεια των σπουδών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 5 διδακτικών εξαμήνων. Και πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα μαθήματα. Έχουμε στο πρώτο εξάμηνο το μάθημα ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς και δεδομένα υγείας, όπου βλέπουμε πώς αναπαρίστανται τα δεδομένα και ποια δεδομένα είναι αυτά που καταγράφονται σε ό,τι αφορά ένα φάκελο ασθενής σε ηλεκτρονική μορφή. Έχουμε την μοντελοποίηση επιχειρησιακών διεργασιών στην υγεία και υπηρεσιοστραφείς αρχιτεκτονικές, όπου βλέπουμε τι μοντέλα έχουμε για το operational κομμάτι της υγείας και πώς μπορεί το software και γενικότερα συστήματα να σχεδιαστούν ώστε να εξυπηρετούν τέτοιες διεργασίες. Έχουμε τη μηχανική μάθηση και την εξόρυξη ιατρικών δεδομένων, όπου βλέπουμε πώς αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης μπορούν να αξιοποιηθούν ώστε βάσει των δεδομένων να φτιάξουν μοντέλα πρόβλεψης ή να ανακαλύψουμε καινούργια γνώση και συσχετήσεις στα ιατρικά δεδομένα. Και έχουμε και την επεξεργασία βιοσημάτων και ιατρικών εικόνων, όπου παίρνουμε το αδόμητο σήμα ή την εικόνα που παράγεται από κάποια ιατρική συσκευή και είτε το επεξεργαζόμαστε ώστε να παράξουμε μια εικόνα που θα αποτυπωθεί σε κάποιον ειδικό, είτε προσπαθούμε μέσα σε αυτό το σήμα με αυτόματο τρόπο να αναγνωρίσουμε ενδιαφέροντα πρότυπα, την εμφάνιση μιας ασθένειας κτλ. Στο δεύτερο εξάμηνο έχουμε την εφοϋπολογιστική στην υγεία. Το cloud computing είναι το καινούργιο παράδειγμα με το οποίο υλοποιούνται τέτοιες υπηρεσίες. Δεν έχουμε πλέον servers τοπικά στις περισσότερες περιπτώσεις. Αξιοποιούμε κάποιον πάροχο υπολογισμού νέφους για να υλοποιήσουμε τις υπηρεσίες μας, οπότε εδώ βλέπουμε πώς γίνεται αυτό. Στην γενομική και εξατομικευμένη ιατρική βλέπουμε πώς μπορούμε να προσαρμόζουμε, να αντιλαμβανόμαστε το προφίλ, το γενετικό προφίλ των ασθενών και να προσαρμόζουμε κατάλληλα τη θεραπεία με βάση αυτό. Στα μεγάλα δεδομένα και αναλυτική στην υγεία βλέπουμε πώς τα big data που συλλέγονται από διαφορετικές πηγές, ετερογενείς πηγές, μπορούν να αξιοποιηθούν για όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, για τη λήψη αποφάσεων, την παραγωγή μοντέλων στατιστικού συμπερασμού κλπ. Και τέλος, και πολύ σημαντικό, έχουμε την ασφάλεια ιατρικών δεδομένων, το ηθικό και νομικό πλαίσιο, το οποίο είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε, όχι μόνο για λόγους ηθικούς και κοινωνικούς, αλλά και γιατί χωρίς αυτό δεν μπορεί ποτέ ένα προϊόν να φτάσει να χρησιμοποιηθεί. Και επίσης, αν θέλετε να ασχοληθείτε με την έρευνα, πρέπει να το λαμβάνετε πάντα υπόψη σας το ηθικό και νομικό πλαίσιο για να μπορέσετε να διεξάγετε έρευνα πάνω σε δεδομένα υγείας. Σε ό,τι αφορά τώρα το περιεχόμενο των μαθημάτων, έχουμε διδασκαλία ως γνωστό και έχουμε και ερευνητική απασχόληση. Τα μαθήματα έχουν projects, θα χρειαστεί να προετοιμάσετε εργασίες. Και φυσικά και υπάρχει και η διπλωματική εργασία, η οποία θα έχει κάποια ερευνητική διάσταση, θα είναι κάτι που θα πρέπει να φτιάξετε εσείς. Και η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η διδασκαλία γίνεται στα ελληνικά και υπάρχει και δυνατότητα να γίνεται στα αγγλικά. Ο στόχος μας είναι σταδιακά να μπορέσουμε να διευρύνουμε σε διεθνές επίπεδο αυτό το μεταπτυχιακό, αλλά αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει στα ελληνικά ή στα αγγλικά και θα δίνεται η δυνατότητα πλήρους ή μερικής φοίτησης. Δηλαδή, θα μπορείτε να έχετε τη δυνατότητα να επεκτείνετε το χρόνο σπουδών και αντί να έχετε 4 μαθήματα το εξάμεινο, να έχετε 2 και σε περίπτωση που ο φόρτος φοίτησης είναι πολύ μεγάλος. Και ανάλογα και με την νομοθεσία, μέρος του προγράμματος σπουδών θα διενεργείται από απόσταση. Τώρα, η πρώτη προκήρυξη είναι στον αέρα. Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση μέχρι 16 Σεπτεμβρίου. Υπάρχουν 40 διαθέσιμες θέσεις. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Το συνολικό κόστος είναι 4.500 ευρώ, δηλαδή για το σύνολο του προγράμματος σπουδών. Υπάρχουν και βάσει νόμου κάποιες υποτροφίες που δίνονται με κοινωνικά κριτήρια. Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να ρωτήσετε την γραμματεία για πληροφορίες ή να ανατρέξετε στην νομοθεσία σχετικά με αυτό.
Εδώ επίσης δίνουμε όλα τα στοιχεία που επικοινωνίας που χρειάζεται για περαιτέρω πληροφορίες ό,τι αφορά τη διαδικασία αίτησης. Έχουμε τη γραμματεία μας, έχουμε το τηλέφωνο που μπορείτε να καλείτε από Δευτέρα ως Πέμπτη 10 με 1, έχουμε email και επιπλέον έχουμε το site όπου συγκεντρώνεται όλη η χρήσιμη πληροφορία και το υλικό σχετικά με το μεταπτυχιακό. Τώρα, πολύ συνοπτικά, θέλω να πάρω αυτή την ευκαιρία για να πω δύο λόγια για τους τομείς που ασχολείται ερευνητικά το τμήμα μας. Μας ενδιαφέρει η προσωποποιημένη παρακολούθηση ασθενών και η παροχή προσωποποιημένων συμβουλών με υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης. Μας ενδιαφέρει η έρευνα και ανάπτυξη health system και σε ό,τι αφορά την αξιόπιστη μετάδοση των σημάτων από φορητούς αισθητήρες και σε ό,τι αφορά την διαλειτουργικότητα των συστημάτων υγείας. Μας ενδιαφέρει η παρακολούθηση της συμπεριφοράς με αντικειμενικό τρόπο, όπως τα παραδείγματα που είδατε προηγουμένως, η μέτρηση του compliance των ασθενών με τις ιατρικές οδηγίες και ο εντοπισμός συμπεριφορών και προτύπων συμπεριφοράς με βάση φορητούς αισθητήρες. Και μας ενδιαφέρει επίσης η αιτιώδης μοντελοποίηση από δεδομένα παρατήρησης στην ιατρική έρευνα, όπου προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε όλα αυτά τα δεδομένα που συλλέγονται με στόχο να βγάλουμε συμπεράσματα και παραπάνω γνώση για την ιατρική επιστήμη. Εδώ βλέπετε ένα έτσι conceptual διάγραμμα ενός συστήματος που αναπτύσσεται σε ένα έργο που ξεκίνησε πρόσφατα στο τμήμα μας. Έχουμε, ο στόχος εδώ είναι ασθενείς που έχουν περάσει το πρώτο στάδιο θεραπείας του καρκίνου του μαστού. Και βλέπουμε ότι σε αντίθεση με το παραδοσιακό πρωτόκολλο παρακολούθησης, όπου έχουμε το health record και την ασθενή και περιοδικές επισκέψεις κάθε εξάμεινο, κάθε χρόνο, εδώ έχουμε μια πληθώρα δεδομένων που συλλέγονται συνέχεια, όπως αισθητήρες, φωτογραφίες, self-reports μέσα από εφαρμογές κινητού, αλλά και δεδομένα περιβάλλοντος, datasets που έχουν συλλεγεί στο παρελθόν, και όλα αυτά συγκεντρώνονται, αναλύονται και προσφέρονται σε ένα dashboard τους κλινικούς, οι οποίοι πλέον μπορούν να προσαρμόζουν τη θεραπεία και τις οδηγίες που δίνουν στις ασθενείς, ώστε να καταφέρουν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους και να μειώσουν το ρίσκο επανεμφάνισης του καρκίνου ή της μετάστασης. Αυτό σαν ένα έτσι παράδειγμα της έρευνας που υποστηρίζουμε και έχει άμεση συνάφεια με το μεταπτυχιακό. Εδώ είναι κάποιες συναφείς δημοσίευσεις και κάποια σχετικά ερευνητικά έργα. Τα στοιχεία επικοινωνίας τόσο της γραμματείας όσο και το δικό μου και του διευθυντή του προγράμματος του κ. Δημητρακόπουλου. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ για την τόσο σύντομη και πληρέστερη παρουσίαση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Θεωρώ ότι είναι το πιο επίκαιρο από ποτέ, δεδομένου και του έτους που ξεκινάει, δηλαδή το 2021, γιατί είμαστε σε εξέλιξη μιας πανδημίας και όλοι και όλες μας συνειδητοποίησαμε πόσο σημαντικό είναι η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών υγείας, αλλά και η προληπτική ιατρική, να προσέχουμε περισσότερο την υγεία μας και την ποιότητα ζωή μας. Όσο και με βάση τις έρευνες σχετικά με την αγορά εργασίας, το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό συνδυάζει τους τομείς που έχουν σχέση με τα μεγάλα δεδομένα και με τη γύρανση του πληθυσμού, και είναι τομείς που την επόμενη δεκαετία θα υπάρχει και τώρα, αλλά και την επόμενη δεκαετία με βάση τα στατιστικά είναι πρώτη σε απορρόφηση. Τις ερωτήσεις σας θα έχετε δυνατότητα να τις κάνετε μετά την ολοκληρώση της παρουσίασης και στη συνέχεια του καθηγητή Ηλία Μαγκλογιάννη, που είναι πρόεδρος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Καλησπέρα. Έχετε το λόγο. Ακούγομαι. Ακούγεστε και φαίνεστε και φαίνεται ωραία. Και πολύ ωραία η παρουσίασή σας. Ωραία. Ευχαριστώ για την εισαγωγή. Είμαι ο Ηλίας Μακλογιάννης, είμαι καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και διευθυντής στο Εργαστήριο Υπολογιστής Βιατρικής και πρόεδρος του τμήματος. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, γιατί πολλά τα είπε ο συνάδελφός μου, ο κ. Δίου,
σχετικά με την έρευνα που γίνεται στο χώρο της βιοιατρικής και της ιατρικής πληροφορικής και της βιοπληροφορικής, που είναι ειδικότητες του ευρύτερου τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής στην υγεία. Λίγα λόγια για το τμήμα μας. Το τμήμα μας ιδρύθηκε το 1999. Το 2002 μετονομάστηκε σε Τμήμα Διδακτικής Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων. Το 2009 έμεινε μόνο το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, γιατί αυτό αντικατοπτρίζει και πιο πολύ το πρόγραμμα σπουδών. Και όταν έγινε η Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, εντάχθηκε σε αυτή το 2013. Στη λογική λοιπόν αυτή προετοιμάζουμε τους φοιτητές μας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως λέγεται, που είναι στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών. Στο τμήμα λειτουργούν τρεις βασικές κατευθύνσεις. Μία που έχει να κάνει με τηλεπικοινωνίες και δίκτυα. Η δεύτερη κατεύθυνση είναι το λογισμικό και τα δεδομένα. Και η τρίτη κατεύθυνση είναι οι πολιτιστικές υποδομές και υπηρεσίες. Ταυτόχρονα υπάρχουν και δύο οριζόντιες κατευθύνσεις που δίνουμε σαν δυνατότητα οριζόντιας επιλογής στους φοιτητές μας, που αφορούν την ασφάλεια και την παιδαγωγική και διδακτική ικανότητα που προσφέρει το τμήμα. Το τμήμα είναι αρκετά δραστήριο στον χώρο της πληροφορικής υγείας. Είναι δύο εργαστήρια που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον χώρο. Εγώ είμαι διευθυντής στο εργαστήριο υπολογιστικής βιοιατρικής και ταυτόχρονα υπάρχει και εργαστήριο ψηφιακών υπηρεσιών υγείας. Λίγα λόγια για την έρευνα που κάνουμε στο εργαστήριο. Όπως ακούσατε και πριν, ένα από τα μαθήματα είναι η ανάλυση ιατρικής εικόνας και η ανάλυση βιωσιμάτων. Εμείς ασχολούμαστε πάρα πολύ με αυτό το τομέα. Είμαστε ιδιαίτερα γνωστοί για το χώρο της ανάλυσης εικόνων δερμοσκοπίας με σκοπό την έγκαιρη αναγνώριση του μελανόματος. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε συνεργαστεί και σε ευρωπαϊκά έργα, αλλά και τώρα συνεργαζόμαστε και με το νοσοκομείο Συγκρός, που είναι το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς για το μελάνωμα. Ο στόχος είναι να αναγνωρίσουμε στοιχεία πάνω στην εικόνα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν και να υποδείξουν πάντα στον γιατρό περισσότερη πληροφορία σχετικά με την έγκαιρη διάγνωση. Ταυτόχρονα διαχειριζόμαστε και άλλου είδους εικόνες, όχι μόνο εικόνες δερμοσκοπίας. Ενδεικτικά είναι αυτά που σας λέω τώρα. Στη λογική αυτή, τα τελευταία χρόνια ασχολούμαστε ευρέως και με την βαθιά μηχανική μάθηση. Το εργαστήριο έχει πρόσβαση σε υπολογιστικές υποδομές με GPUs για την εκπαίδευση και εκτέλεση αλγορίθμων που βασίζονται σε βαθιά συνελεκτικά νευρονικά δίκτυα, και υπάρχουν και αντίστοιχες δημοσιεύσεις, ενώ χειριζόμαστε και άλλου είδους εικόνες, όχι μόνο τις κλασικές εικόνες που ίσως ξέρετε από την ιατρική απεικόνηση, δηλαδή τις τομογραφίες, αξονικές, μαγνητικές κλπ, αλλά και εικόνες από μικροσκόπιο με σκοπό την ποσοτικοποίηση παθογενειών ή μηχανισμών, παθολογικών μηχανισμών σε σχέση με τον καρκίνο, την αγκιογένεση, την ίνωση και άλλες σχετικές ασθένειες. Παράλληλα, υπάρχει σημαντική τεχνογνωσία στο κομμάτι της ανάπτυξης εφαρμογών είτε διαδικτυακών είτε για κινητά. Εδώ βλέπετε ένα app που φτιάξαμε σε σχέση πάλι με το μελάνωμα για την δυνατότητα λήψης εικόνας από φορητή, συσκευή, αποστολή στο cloud και επεξεργασία και επιστροφή του αποτελέσματος. Πολλά από αυτά πλέον τα κάνουμε και στο edge που λέμε, δηλαδή σε συσκευές που είναι κοντά στις φορητές, και προσπαθούμε εκεί να βρούμε διάφορα ευρήματα πάνω στα ιατρικά δεδομένα, είτε είναι εικόνες είτε είναι βιωσήματα. Έχουν αναπτυχθεί μια πλατφόρμα η οποία δίνει τη δυνατότητα συλλογής δεδομένων από φορετούς αισθητήρες, παρόμοια με αυτά που σας έδειξε ο κύριος Δίου στην δικιά του ομιλία. Άρα υπάρχει ο κύκλος της συλλογής δεδομένων και μια προσπάθεια ομογενοποίησης των δεδομένων, δηλαδή κάθε συσκευή παράγει τα δεδομένα σε διαφορετικό φορμάτ. Ο στόχος είναι να τα ομογενοποιήσουμε έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα μαζί σε ένα έμπειρο σύστημα, είτε για να τα δείξουμε σε ένα dashboard στο γιατρό, είτε για να του βγάλουμε κάποια alerts, είτε για να καταγράψουμε την εξέλιξη της πορείας της υγείας ενός πολίτη, ενός ασθενή. Ταυτόχρονα υποστηρίζουμε και άλλες δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την κοινωνικοποίηση των ανθρώπων που παρακολουθούμε, είτε αφορά την
πραγματοποίηση κάποιων βιντεοδιασκέψεων που είναι ενσωματωμένες πάνω στην πλατφόρμα, είτε αφορά το λεγόμενο gamification, την παιχνιδοποίηση της διαχείρισης χρόνιων ασθενών, άρα να τους βάζουμε στη λογική της αλληλεπίδρασης με τον κύκλο τους, είτε τον συγγενικό κύκλο, είτε γενικά όσους εμπλέκονται στην διαχείριση της υγείας τους και τους φροντίζουν. Άρα φτιάχνουμε ένα οικοσύστημα μέσω των εφαρμογών που αναπτύσσουμε. Στο κέντρο πάντα είναι ο ασθενής και χτίζουμε γύρω-γύρω τις επαφές και τους ανθρώπους, τους stakeholders όπως λέμε, που συμμετέχουν στην υγεία ενός ανθρώπου και φτιάχνουμε εφαρμογές που μπορεί να είναι είτε στο κομμάτι της φροντίδας, δηλαδή τα reminders, η παρακολούθηση της φαρμακευτικής συμμόρφωσης, στο ιατρικό κομμάτι που έχει να κάνει με την παρακολούθηση των βιοσημάτων, την δημιουργία ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων, τις αναφορές, την εξαγωγή συμπερασμάτων από τα δεδομένα, την εξέλιξη, την εξαγωγή βιοδεικτών σχετικά με την εξέλιξη μιας ασθένειας, εφαρμογές που να κάνουν με επίγοντα περιστατικά, όπως είναι τα alerts ή η αναγνώριση πτώσης, η οποία μπορεί να γίνει και με σήματα που συλλέγονται από επιταχυνσιόμετρα είτε από ανάλυση βίντεο, και το κομμάτι της κοινωνικοποίησης μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών είτε μέσω της τεχνητοποίησης για τη διαχείριση των χρόνιων ασθενειών. Ενδεικτικές δημοσιεύσεις που έχουμε κάνει στο χώρο της παρακολούθησης της κίνησης. Ένα ενδιαφέρον project που τρέχουμε αυτή τη στιγμή είναι συνεργασία με το EPIPSI και μια ομάδα ψυχιάτρων εκεί από την Ιατρική Σχολή της Αθήνας για την παρακολούθηση ασθενών με ψυχωτικές διαταραχές και την καταγραφή της κινητικότητάς τους, έτσι ώστε μαζί με κάποια άλλα βιοσήματα, έτσι ώστε και να ελέγχεται το πώς εξελίσσεται η ασθένειά τους, να ελέγχεται πράγματα σχετικά με την αγωγή τους, αλλά και ο απότερος στόχος είναι να μπορούμε να προβλέψουμε υποτροπές πριν αυτές συμβούν, οπότε μέσω της υπερδιέργειας που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτό να καταγράφεται από κάποιες φορητές συσκευές και να καταλαβαίνουμε ότι κάτι επίκειται σχετικά με την ψυχική υγεία τους. Εφαρμογές που να κάνουμε την αναγνώριση χειρονομιών, οι οποίες μπορεί να γίνονται πάλι με φορητές συσκευές, αλλά και με βίντεο. Σε ένα project που τρέχει αυτή τη στιγμή, ασχολούμαστε με την αναγνώριση της ελληνικής νοηματικής από εικόνες, από βίντεο, τα οποία έχουν ενσωματωθεί σε μια πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης, την ώρα δηλαδή που ο κοφός κάνει μια τηλεδιάσκεψη με κάποιο γιατρό, κάποιες βασικές εκφράσεις μπορούν να μεταφράζονται από το βίντεο και να πηγαίνουν ως κειμενική πληροφορία στο γιατρό. Στο κομμάτι της ανάλυσης σημάτων ήχου, έχουμε ασχοληθεί με την αναγνώριση ήχων της καρδιάς. Επίσης, στα πλαίσια ενός μεγάλου ευρωπαϊκού έργου έχουμε αναπτύξει μια πλατφόρμα σχετικά με την ανάλυση μεγάλων δεδομένων που σχετίζονται με δημόσιες πολιτικές υγείας. Άρα, προσπαθούμε με τα δεδομένα που συλλέγονται από μεγάλους πληθυσμούς να καθορίσουμε, να φτιάξουμε κάποια μοντέλα πολιτικών που να αποσκοπούν είτε στη μείωση της παχυσαρκίας, είτε στην καλύτερη διαχείριση των καρδιαγγειακών παθήσεων, είτε στις αναπνευστικές παθήσεις, ακόμα και στον καρκίνο. Άρα λοιπόν, μέσω του project αυτού, ουσιαστικά προσπαθούμε να βρούμε κάποια risk factors και να δούμε πώς με κάποια simulation, με κάποιες προσομοιώσεις, αυτές οι παρεμβάσεις που προτείνονται στα πλαίσια δημόσιων πολιτικών υγείας μπορούν να έχουν κάποιο μετρήσιμο αποτέλεσμα στην υγεία του πληθυσμού. Ένα πολύ σημαντικό κίνημα των τελευταίων ετών είναι το κίνημα του quantified self, όπως λέγονται, της αυτομέτρησης, δηλαδή τις δυνατότητες που δίνουμε μέσω αισθητήρων σε ασθενείς να αυτοπαρακολουθούνται, να μετρώνται. Άρα λοιπόν όλοι όσοι χρησιμοποιούν ρολογάκια wearables που μπορούν να μετρούν είτε την κινητικότητά τους είτε κάποια πιο εξελιγμένα πλέον μετράνε ακόμα και το καρδιογράφημα μιας απαγωγής. Οπότε το γεγονός ότι υπάρχει
πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα μπορεί να βοηθήσει και το κομμάτι της αναλυτικής και των visual analytics, δηλαδή να βγάζουμε κάποια συμπεράσματα σχετικά με το πώς είναι η υγεία το συγκεκριμένο αυτό που παρακολουθεί η μέρα με την ημέρα, ή να εξάγουμε και κάποια μοντέλα ρίσκου. Αυτό είναι ένα project σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ποσοτικοποίηση του ρίσκου σε ανθρώπους που έχουν πάθει κάποιο εγκεφαλικό. Άρα, προσπαθούμε να μετρήσουμε την πιθανότητα με βάση κάποιες μετρήσεις και την αγωγή που παίρνουν να ξαναπάθουν κάποιο τέτοιο περιστατικό, κάποιο major adverse complex event, όπως λέγεται εκεί, στα επόμενα χρόνια. Ένα άλλο τομέα που ασχολούμαστε στο κομμάτι της συναισθηματικής υπολογιστικής, δηλαδή μέσα από τα σήματα της εικόνας, είτε της φωνής, είτε ακόμα και του κειμένου, να καταλαβαίνουμε το συναίσθημα των ανθρώπων. Αυτό σχετίζεται πάρα πολύ και με την ψυχική διάθεση, αλλά και πάρα πολλοί παράγοντες, πάρα πολλές δημοσιεύσεις δείχνουν ότι η ψυχική υγεία και γενικότερα η υγεία των πολιτών επηρεάζεται από το συναίσθημα. Άρα έχουμε αξιοποιήσει αλγορίθμους και φτιάχνουμε και δικούς μας αλγορίθμους που καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο το συναίσθημα των ανθρώπων που παρακολουθούμε. Και στην λογική αυτή κάνουμε και το λεγόμενο coaching, δηλαδή μπορούμε μέσα από τα δεδομένα να τους δίνουμε κάποιες συμβουλές και να βλέπουμε αν τηρείται το σχετικό πλάνο που τους έχει βάλει κάποιος γιατρός ή δημιουργήθηκε αυτόματα από κάποιο σύστημα. Τελευταίο κομμάτι που ασχολούμαστε, το κομμάτι της βιοπληροφορικής. Εδώ αυτό που κυρίως κάνουμε είναι προσπαθούμε να συνδυάσουμε φαινοτυπικά δεδομένα, όπως είναι τα δεδομένα που προκύπτουν από ιατρικές εικόνες, με μοριακά δεδομένα, τα λεγόμενα omics, και να φτιάξουμε σύνθετους βιοδείκτες, σύνθετες υπογραφές, οι οποίες να μοντελοποιούν καλύτερα την εξέλιξη μιας ασθένειας. Σχετικά project που έχει συμμετάσχει το εργαστήριο, ευρωπαϊκά και εθνικά, φαίνονται σε αυτή τη διαφάνεια. Project που τρέχουν αυτή τη στιγμή είναι αυτό που σας είπα πριν σχετικά με το μελάνωμα. Κάποιο project που έχει να κάνει με την δημιουργία παρακλίνων τερματικών σε νοσοκομεία για την παρακολούθηση βιωσιμάτων σε ελεγχόμενο χώρο. Το project που έχει ασχολείται με την νοηματική και την αναγνώριση της νοηματικής γλώσσας. Το project prevention, το οποίο έχει να κάνει με την παρακολούθηση των ασθενών με ψυχωτικές διαταραχές. Ένα project που έχει να κάνει με τη φαρμακευτική συμμόρφωση. Και το Mendeludus, που είναι καινούργιο project και σχετίζεται με την παιχνιδοποίηση και το coaching για τη διαχείριση χρόνιων παθήσεων. Αυτά λοιπόν έχω ετοιμάσει. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις στο τέλος της εκδήλωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή σας, αλλά ευχαριστούμε ακόμα περισσότερο γιατί μπορέσατε μέσα σε πολύ λίγα λεπτά όλη αυτή την έρευνα η οποία πραγματοποιείται στο τμήμα των ψηφιακών συστημάτων μέσα από αυτά τα παραδείγματα τα οποία μας παρουσιάσατε, μεταφράσατε όλες αυτές τις γλώσσες της πληροφορικής και μπορέσατε να γίνονται κατανοητά από όλους και από όλες μας. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε πόσο βελτιώνουν την καθημερινότητά μας οι ψηφιακές υπηρεσίες υγείας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίσουμε λοιπόν την εκδήλωσή μας και το λόγο έχει ο επίκουρος καθηγητής στο τμήμα της πληροφορικής του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ο κύριος Θεμιστοκλής Έξαρχος. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Καλησπέρα και από μένα. Θα είμαι και εγώ αρκετά σύντομος. Θα σας δείξω 2-3 πράγματα σχετικά με το τμήμα πληροφορικής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και για τις δραστηριότητες του εργαστηρίου. Λίγα λόγια για το τμήμα πληροφορικής. Υπάρχει εξειδίκευση στη βιοπληροφορική, στα πληροφοριακά συστήματα, στις εφαρμογές πληροφορικής στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Αποτελείται από 18 μέλη ΔΕΠ, 200 περίπου φοιτητές της ΙΟΣ και 50 περίπου ψήφους διδάκτορες.
Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 3 μεταπτυχιακά προγράμματα, οι ψηφιακές εφαρμογές και καινοτομία, η βιοπληροφορική και νευροπληροφορική που είναι σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και το μεταπτυχιακό το δικό μας εδώ, οι ψηφιακές υπηρεσίες υγείας και αναλυτική. Υπάρχουν σύγχρονα εργαστήρια για την ανάπτυξη εφαρμογών στην βιατρική, στη βιοπληροφορική, στην αναλυτική μεγάλων δεδομένων, στην τρισδιάστατη αναπαράσταση και στην εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα. Και είναι πολύ ενεργή η συμμετοχή του τμήματος σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης και επίσης και σε δράσεις ανάπτυξης και καινοτομίας. Τώρα, στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό συμμετέχει κυρίως το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας. Παρ' όλα αυτά και τα άλλα εργαστήρια θα εμπλακούν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των συγκεκριμένων μαθημάτων, όπως είναι των πληροφοριακών συστημάτων και βάσεων δεδομένων, των δικτύων πολυμέσων και ασφάλειας συστημάτων, των εφαρμογών πληροφορικής, ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες και της υπολογιστικής μοντελοποίησης. Επίσης, στο Τμήμα Πληροφορικής έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 80 ερευνητικά προγράμματα και αυτή τη στιγμή, ίσως το νούμερο δεν είναι και μικρό, είναι πάνω από 30 τα ενεργά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται κυρίως από φορείς της περιφέρειας, από εθνικούς φορείς, από ευρωπαϊκούς φορείς και επίσης είναι και πολλές ιδιωτικά έργα σε συνεργασία με εταιρείες που χρηματοδοτούνται από κάποιες εταιρείες. Τώρα, σχετικά με τις εφαρμογές βιοπληροφορικής και βλέπετε και κάποιες φωτογραφίες του εργαστηρίου και στην επόμενη διαφάνεια, γίνονται μοντέλα και μεθοδολογίες για την κατανόηση και την πρόβλεψη νευρολογικών παθήσεων και εστιάζουμε κυρίως στο Alzheimer, στο Parkinson αλλά και στο ALS μέσω ανάλυσης παραδοσιακών και ψηφιακών βιοδεικτών αλλά και gamified ψηφιακών εφαρμογών και είναι πράγματα που θέλουμε να δώσουμε στο μεταπτυχιακό. Επίσης, ψηφιακές εφαρμογές νευροεκπαίδευσης για την υποστήριξη μαθησιακών δυσκολιών και ψηφιακές εφαρμογές επεξεργασίας ιατρικών εικόνων, απεικόνησης και ανιγνώρισης προτύπων. Εδώ βλέπετε κάποιες εικόνες εξονικής τομογραφίας και πώς γίνονται segment κάποιες περιοχές ενδιαφέροντος. Εδώ βλέπετε κάποιες, στο Τμήμα Πληροφορικής, στο εργαστήριο που συμμετέχει στο μεταπτυχιακό, υπάρχει πολύ έντονο το βιολογικό κομμάτι, το experimental κομμάτι και υπάρχει εξοπλισμός για ανοσοϊστοχημία, για real-time PCR, υπάρχει μικροσκόπιο και φασματογραφία μάζας και γενικότερα υπάρχει απαγωγός, υπάρχει ένα μηχάνημα μέτρησης νανοσωματιδίων νανοκλίμακας, όλα προς την κατεύθυνση της έβρεσης και ανάπτυξης νέων βιοδεικτών, είτε από το αίμα, είτε από το σάλιο, είτε από εγκεφαλονοτιαίο υγρό, είτε από ούρα γενικότερα. Επίσης, μια άλλη κατεύθυνση είναι η καινοτομία μέσω αναλυτικής μεγάλων δεδομένων, όπου αναπτύσσουμε αλγόριθμους ανάλυσης δεδομένων είτε κοινωνικών δικτύων σε τομείς όπως η υγεία, ο τουρισμός και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Επίσης, αλγόριθμοι και εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων από ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και όσον αφορά και στο περιβάλλον, στην υγεία και γενικότερα όπου υπάρχει αυτό η συνεχής καταγραφή δεδομένων από αισθητήρες. Και τέλος, ψηφιακός μετασχηματισμός, κυρίως στον τομέα της υγείας, μέσω τεχνικών blockchain, μέσω fintech, μέσω τεχνητής νοημοσύνης, γενικότερα οι νέες τεχνικές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ψηφιακό μετασχηματισμό. Και επίσης, ψηφιακές εφαρμογές υποστήριξης σημαντικών προκλήσεων, όπως την ασφάλεια και η ιδιωτικότητα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό στον τομέα της υγείας. Εδώ τελειώνει η δική μου παρουσίαση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή σας και τα παραδείγματα και τη μελέτη και την έρευνα που γίνεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ιωνίου. Ιωνίου, συγγνώμη. Πέρδεψα τα νησιά. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, αν θέλετε να γράψετε τις ερωτήσεις σας στη συζήτηση ή αν θέλετε να ανοίξετε τα μικρόφωνα σας και να θέσετε τις ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών είτε για την προκήρυξη, η οποία είναι ανοιχτή, όπως έχουμε πει. Ή από τους εισηγητές μας, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Δήγου, εσείς.
Δεν έχω κάτι να προσθέσω. Αν υπάρχει κάποια απορία, ευχαρίστως να την απαντήσουμε τώρα, αν μπορούμε. Υπάρχει φυσικά πάντα για το κομμάτι το διαδικαστικό η δυνατότητα επικοινωνίας με τη γραμματεία. Το site μας επίσης είναι στο chat, δίνεται. Οπότε αν έχετε οποιοδήποτε στοιχείο θεωρείτε ότι δεν το απαντήσαμε κάπως ή δεν το καλύψαμε στις παρουσιάσεις, ευχαρίστως να το συζητήσουμε τώρα. Να προσθέσω εγώ κάτι που ανέφερε ο κύριος Δίου στην αρχική του παρουσίαση, ότι το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό δεν είναι μόνο για απόφοιτους πληροφορικής ή μηχανικούς, είναι και επιστημόνες ζωής, οπότε κοιτάζουμε και τις δύο κατευθύνσεις και νομίζω αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που πιστεύω θα ενδιαφέρει πιθανούς υποψήφιους μεταπτυχιακούς. Είναι πολύ, πολύ καλή παρατήρηση, όντως. Δεν είναι στενό, δηλαδή, το ακροατήριο. Ναι, ούτως ή άλλως και από τις δηλώσεις συμμετοχής υπήρξε αρκετό ενδιαφέρον και από τμήματα επιστημών υγείας και από τα διαιτολογίας και από φαρμακευτικής, νοσηλευτικής. Οπότε, και μάλιστα και μέσα από τις παρουσιάσεις σας αντιληφθήκαμε ότι δεν είναι τόσο αυστηρά πληροφορικής. Οπότε, ωραία. Okay. Αν δεν υπάρχει κάποια ερώτηση, θα κλείσουμε την εκδήλωσή μας εδώ. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι στη διάθεσή σας και μπορείτε να επικοινωνήσετε και να δείτε την προκήρυξη η οποία είναι ανοιχτή, όπως σας είπαμε, μέχρι και το Σεπτέμβριο και με πολύ μεγάλη χαρά θα απαντήσουμε στις ερωτήσεις και στις απορίες σας. Εγώ θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία σε κάθε λήψη απόφασης. Στο Γραφείο Διασύνδεσης είναι εδώ να σας βοηθήσουμε από τη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος μέχρι την καθοδήγηση για τις υποτροφίες ή μετέπειτα για τις επιλογές καριέρας σας και μην διστάζετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η πρόσκληση δεν είναι μόνο για τους φοιτητές του Χαροκοπίου Πανεπιστημίου αλλά και των δύο συνεργαζόμενων πανεπιστημίων. Σας εύχομαι καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όλους σας.